κόσμος αλλάζει, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά αλλάζει προς την πρόοδο. Δεν αλλάζει προς τη συντήρηση που μας πάτε εσείς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επαναλαμβάνω ότι είμαστε απέναντι και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και τα άρθρα που αποτελούν τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Και έχετε και το θράσος να έρχεστε για να μας βάζετε εμάς διλήμματα για το αν θα ψηφίσουμε προτάσεις που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές οδηγίες και κάνουν πράξη ρυθμίσεις που εδώ και μήνες προωθούμε και ζητάμε εμείς να φέρει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε γαλάζιοι λαϊκιστές όπως εσείς. Εμείς θα τις ψηφίσουμε. Είμαστε ένα κόμμα με ξεκάθαρες θέσεις. Δεν παλατζάρουμε ποτέ από εδώ, ποτέ από εκεί. Δεν είμαστε τυχοδιώκτες της πολιτικής ζωής. Έχουμε ιστορία, έχουμε ρίζες, έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προοδευτικές για το τι πρέπει να γίνει σήμερα στη χώρα. Ανεξάρτητα λοιπόν, εάν χρησιμοποιούνται από εσάς ως ένα προκάλημα για να κρύψετε το αποκρουστικό πρόσωπο του νομοσχεδίου, αυτές τις θετικές ρυθμίσεις που ζητάμε εδώ και μήνες εμείς, φυσικά θα τις ψηφίσουμε. Είναι δικό μας αίτημα, κύριε, της κυβέρνησης, από το Φεβρουάριο, η κύρωση της σύμβασης κατά της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. 4 σημεία με ένα κεντρικό στόχο. Να ενισχυθεί μόνο ο ισχυρός και να αφαιθεί ο εργαζόμενος χωρίς προστασία, χωρίς δικαιώματα, ανασφαλής και με χαμηλές αμοιβές. 4 θέματα που λειτουργούν σωρευτικά. Πρώτον, αφαιρείται η συλλογική σύμβαση ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Δηλαδή, ο εργαζόμενος, με λίγα λόγια, μένει μόνος του να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη. Στην πράξη δεν θα υπάρχει πια οκτάωρο. Πάμε για 10 ώρα και οι υπερορίες που δεν θα πληρώνονται. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, το ΣΕΠΕ, αποδυναμώνεται πλήρως. Με μια βαθιά υποκριτική λογική, η κυβέρνηση λέει στον εργαζόμενο: δεν θα σε στηρίξει ο συνδικαλιστής γιατί θα τον απολύσω και αυτόν, δεν έχει προστασία. Δεν θα πληρωθείς, θα διαπραγματευτείς μόνος σου, θα δουλεύεις 10 ώρα, δεν θα παίρνεις ρεπό, θα στα δίνει όποτε θέλει ο εργοδότης. Δεν θα επαναπροσλαμβάνεσαι εάν δικαιώνεσαι στα δικαστήρια. Και επιπλέον, έρχεται και το κερασάκι τώρα, αυτή είναι η 4η ρύθμιση, μην περιμένεις και τίποτα από το κράτος, γιατί εμείς δεν θα σε προστατεύσουμε. Η ευθύνη φεύγει από το Υπουργείο Εργασίας, φεύγει από εμάς και η επιθεώρηση εργασίας γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή. Ο κάθε υπουργός δεν θα έχει καμία ευθύνη για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Βεβαίως από το πλάι θα διορίζει τη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής. Μην κάνουν και ό,τι θέλουν από μόνοι τους. Από κάτω θα τους υπαγορεύουν τη δουλειά. Αλλά δεν θα εκτίθενται απευθείας. Θα υπαγορεύουν πλαγίως το τι θέλει η αγορά των ισχυρών. Καμιά ελπίδα λοιπόν στον εργαζόμενο.